Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στο άκουσμα των ποινών στους κατηγορούμενους για τη φωτιά στο Μάτι. Μάλιστα, η οργή των συγγενών ξεχύλισε όταν ανακοινώθηκε ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ ημερησίως. Φώναζαν οι συγγενείς των θυμάτων από τη φωτιά στο Μάτι, ακούγοντας τις ποινές, και μάλιστα κάποιοι κινήθηκαν προς την έδρα και τους κατηγορούμενους, πετώντας ακόμα και καρέκλες, και έκλαιγαν. Οι ποινές φυλάκισης που επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο για τα 4 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής σωρευτικά ξεπερνούν τα 100 χρόνια. Ωστόσο, όρισε ότι εκτιτέα είναι τα 5 έτη. Όρισε δε ότι οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματικές, με τα ποσά να κυμαίνονται γύρω στις 40.000 ευρώ στον καθένα. Η απόφαση του δικαστηρίου για τους 6 που κηρύχθηκαν ένοχοι είναι η εξής. Στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος ποινή φυλάκισης 111 έτη. Στον υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος ποινή φυλάκισης 15 ετών. Στον διοικητή του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων ποινή φυλάκισης 111 έτη. Στον διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών ποινή φυλάκισης 111 έτη. Στον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής ποινή φυλάκισης 111 έτη. Στον κάτοικο που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά ποινή φυλάκισης 3 έτη. Η απόφαση έγινε δεκτή με φωνές, χειροκροτήματα, ειρωνίας και μπράβο μπράβο από πολλούς κατοίκους. Η ένταση κορυφώθηκε με την ανακοίνωση της Προέδρου για τη λύση της συνεδρίασης, οπότε και απειλήθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από το ακροατήριο κινήθηκαν προς κατηγορούμενους και χρειάστηκε επέμβαση αστυνομίας. Αντέδρασαν άλλοι συγγενείς ενώ κινήθηκαν προς το εδόλιο φωνάζοντας. Η ένταση διήρκεσε αρκετά λεπτά ενώ οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την είσοδο που χρησιμοποιούν οι δικαστές. 6 χρόνια μετά και έπειτα από 1,5 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας, το τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του. Το δικαστήριο έκρινε ένοχα για την πυρκαγιά στο Μάτι μόνο 5 τότε κορυφαία στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ αθώωσε την πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τον Ηλία Ψινάκη και ακόμα 14 κατηγορούμενους. Μετά την ανακοίνωση της ετοιμιγορίας, ξέσπασαν οι συγγενείς. Φώναξε συγγενείς θύματος που πήγε μπροστά στο εδόλιο και άρχισε να φωνάζει στους κατηγορούμενους. Φώναξε άλλοι συγγενείς θύματος, ενώ πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα. Άρχισε να φωνάζει κάποιος από το κοινό, προκαλώντας φωνές και ξέσπασμα θυμού από άλλους. Η ένταση ξεκίνησε όταν οι πολίτες άκουσαν συνήγορο να αναφέρει για τον εντολέα του πως είναι οικογενειάρχης. Την ίδια ώρα το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου στους 4 από τους 6 καταδικαστέντες με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, έντονα αντέδρασαν και οι συγγενείς των θυμάτων και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρίσκονταν στην αίθουσα. Φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς το δικαστήριο.